Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, όλες τις... Έχετε παράπονο? Όχι κανένα. Ήρθατε, σας είπα, θα μην γίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για το όνομα του. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, προσπαθούσαμε όλοι οι βουλευτές τις τελευταίες μέρες να μάθουμε τι περιέχει επιτέλους αυτό το περίφημο πολυνομοσχέδιο. Κανένας δεν ήξερε τίποτε. Διαρροές στις εφημερίδες, άλλες διαρροές στις εφημερίδες, άλλα διαβεβαίωναν οι υπουργοί. Ερχότανε συνεχώς πληροφορίες για προσθήκες και τροποποιήσεις. Εργαζόμενοι και επαγγελματοβιοτέχνες μάθαιναν τελευταία στιγμή για διατάξεις που αλλάζουν τη ζωή τους ολόκληρη και ψάχναμε αγωνίως να δούμε τι συμβαίνει. Και μέχρι αργά χθες το βράδυ κανένας δεν είχε δει ούτε ένα προσχέδιο επίσημα, ούτε ήξερε κανένας σε ποια επιτροπή θα εισαχθεί. Και τώρα η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, φέρνει ένα άλλο νομοσχέδιο, μια κατάπτεστη συμφωνία Τρόικας και κυβέρνησης, ένα τέταρτο μνημόνιο ουσιαστικά, ένα μνημόνιο και μια συμφωνία που οι συνέπειες του στην κοινωνία, σε όλη την κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, μόνο με το πρώτο μνημόνιο μπορούν να συγκριθούν. Με αυτή τη συμφωνία καταστρέφεται την επαγγελματική τάξη όλης της Ελλάδας. Διαλύεται τους φαρμακοποιούς, τους αρτοποιούς, τα ταξί, τα φορτηγά, τα περίπτερα. Καταστρέφεται τους κτηνοτρόφους. Καταστρέφεται τους κτηνοτρόφους με τις ρυθμίσεις που εισάγεται για το γάλα. Και εκτός από όλα αυτά, θέλω να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που έχουν σχέση με το τρίτο άρθρο του νομοσχεδίου. Το πρώτο ζήτημα. Διαλύεται την επικουρική ασφάλιση με σαρωτικές αλλαγές που τις ξεκινάτε από το ΕΤΑ, όμως έως το 2015, δηλαδή σε ένα χρόνο, θα τις επεκτείνετε σε όλους τους φορείς της επικουρικής ασφάλειας και της πρόνοιας. Από 1 εβδόμου του 2014 ξεκινάει το νέο σύστημα υπολογισμού για τις επικουρικές συντάξεις. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 36 του 2014 θα υπολογίζεται με το παλιό σύστημα. Αυτό που θα αντιστοιχεί από 1 εβδόμου του 2014 με βάση την ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου, που θα συγκεντρώνει και θα κεφαλαιοποιεί κάθε χρόνο τις εισφορές του ασφαλισμένου στο σύνολο του εργασιακού βίου. Θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και αυτόματα θα περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα και τα εφάπαξ. Το δεύτερο που κάνετε με αυτή την κατάπτεστη συμφωνία, καταργείτε μέσα σε μία νύχτα τον ΟΠΑΔ, στέλνετε όλο το προσωπικό σε διαθεσιμότητα και το κάνετε χωρίς κανένα σχεδιασμό. Και η απόδειξη της προχειρότητας με την οποία λειτουργεί αυτή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΠΑΔ διορίσατε νέο πρόεδρο που δεν πρόλαβε ακόμα να αναλάβει και σήμερα καταργείτε τον οργανισμό. Το τρίτο που κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι δίνετε ένα ακόμα μεγάλο δώρο στην εργοδοσία και στο κεφάλαιο, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών 3,9% και μαζί με την προηγούμενη μείωση που είχατε κάνει το 2012, σύνολο 5%. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η κοινωνική ασφάλιση και πιο πολύ από όλους τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης, το ΙΚΑ, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, να χάνει 1 δις έσοδα κάθε χρόνο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταργείται επίσης και το λογαριασμό οικογενειακών επιδομάτων του ΑΕΔ και έτσι τα επιδόματα για 200.000 οικογένειες θα χαθούν, όπως επίσης και τα 2 επιδόματα μητρότητας του ΟΑΕΔ που παίρνουν 30.000 εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΔ και επίσης και το επίδομα στράτευσης. Το τέταρτο, καταργείται μια σειρά κοινωνικούς πόρους που θα στερήσουν σε ετήσια βάση 3 δις έσοδα από τα ταμεία
όπως το ΤΑΙΤΕΚΟ, το Ταμείο Πρόνοιας του ΟΣΕ και το Ταμείο Πρόνοιας του Οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης. Το πέμπτο, καταργείται την εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Προσωπικού Ασφαλιστικών Εταιριών, ένα ανεξάρτητο ταμείο, ένα ταμείο αυτοδιαχειριζόμενο από τους εργαζόμενους, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνεται αντισυνταγματικά σε συλλογική συμφωνία εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, την οποία εσείς πριν από ένα χρόνο μόλις εγκρίνατε. Το έκτο, μειώνεται στο μισό τις τριετίες για τους μακροχρόνια ανέργους, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τον δρόμο της ανακύκλωσης εργαζομένων με χαμηλότερο κόστος για τους εργοδότες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα σοβαρό για την ανεργία, όπως έγινε για την με τους χαμηλότερους μισθούς για τους νέους. Αφήνεται όμως ανοιχτό και ένα ζήτημα για τις τριετίες σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, με την φράση «μία μοναδική αξία αναφοράς». Δηλαδή, κύριοι Υπουργοί, ο κατώτατος μισθός από το 2017 θα νομοθετείται και θα ορίζεται από το Υπουργείο σας ως μοναδική αξία, δηλαδή γυμνός από ρημάνσεις, κάτι το οποίο η Τρόικα το ζητούσε από την πρώτη στιγμή και ο Πρωθυπουργός της χώρας έκανε μαγκές, με συγχωρείτε για την έκφραση, λέγοντας ότι αυτό δεν θα το επιτρέψει. Το εισάγεται έτσι, με αυτή τη ρύθμιση. Το έβδομο, η προσωρινή απασχόληση μέσω ΕΠΑ, το σύγχρονο δηλαδή σκλαβοπάζρα των μισθωτών, αναβαθμίζεται πλέον σαν κυρίαρχη μορφή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αφού η δυνατότητα δανεισμού εργαζομένου δεν διέπεται από κανέναν ουσιαστικά περιορισμό. Και δίνεται επίσης με την πρόσληψη μέσω ΕΠΑ στους οικοδόμους για εργολαβίες μεγάλων δημοσίων έργων, αρχικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό σε ποιες μεγάλες εταιρείες αναφέρεται, πέστε μου, ποια μικρή επιχείρηση οικοδομική, κατασκευαστική έχει έργο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν αναφέρεται στους φίλους σας, στους μεγαλοεργολάβους των κατασκευαστικών εταιριών, σε αυτούς δεν θέλετε να κάνετε δώρο εργαζόμενους σαν σκλάβους, όπως το Μεσαίωνα. Και τελευταίο, αλλά καθόλου χωρίς σημασία, ουσιαστικά απελευθερώνεται τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων ανεξαρτήτως μεγέθους και για τις 52 Κυριακές του χρόνου, λέγοντας πιλωτικά σε εισαγωγικά ότι αυτό θα γίνει σε 3 τουριστικές περιοχές, χωρίς καν την έγκριση του αντιπεριφερειάρχη, και είναι φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπάει η καμπάνα για την πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Γυρνάτε τα ορολόγια πάρα πολλά χρόνια πίσω, κύριοι Υπουργοί. Πολλά χρόνια πίσω, η κυριακάτικη αργία είναι κατάκτηση των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα 109 χρόνια. Ωραία, και αυτά δεν πρόκειται να περάσουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Θεοδώρα Τζάκρη.